Και ερωτήματάς. Νοσοκομεία. Κατά πόσο θα ενταχθούν ή δεν θα ενταχθούν. Είναι πρακτικά απίθανο να ενταχθούν στη ρύθμιση. Γιατί λέμε υπολογίστε για 15 μέρες έξοδα δαπάνες και δείτε ποιο νοσοκομείο έχει διαθέσιμο. Επί της ουσίας. Δεύτερο. Και αν υπάρχει κάποιο νοσοκομείο με διαθέσιμα και τα καταθέσει και τα καταθέσει μπορεί να τα πάρει όταν τα χρειαστεί. Άρα δεν χρειάζεται. Αφού δεν έχει. Άλλο το τι θα πάρει και άλλο αν έχει διαθέσιμα. Άρα στα διαθέσιμα αναφερόμαστε, όχι το τι θα πάρει. Ποια είναι αυτά τα νοσοκομεία που έχουν τόσα φοβερά διαθέσιμα, να δούμε ποια είναι. Και αν τα έχουν και τα καταθέσουν και τα χρειαστούν, τα παίρνουν όπως ακριβώς είναι. Σας παρακαλώ, όταν έχετε απευθεία ερωτήματα, θα δέχεστε τις απαντήσεις. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Πώς? Επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται. Κύριε συνάδελφοι, λοιπόν, υπάρχουν. Έχετε βάλει ερωτήματα, μιλήσατε αρκετό χρόνο και πρέπει ο Υπουργός να έχει το χρόνο και την ελευθερία να απαντήσει. Αν δεν σας αρέσουν οι απαντήσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ποια είναι η αλήθεια για την οικονομία, η αγαπητή κυρία Σημακοπούλου ρώτησε, όπως και η αγαπητή συνάδελφος που δεν θυμάμαι το όνομά της. Έχω εντύπωση ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα οικονομικά, είναι εδώ κύριος Σταϊκούρας. Την αλήθεια τη βλέπει σε μία σελίδα χαρτί. Ας πάρει τις χρηματορροές των όποιων μηνών θέλει και η κυρία, και απορώ πως τώρα σε αυτή η κυρία Σημακοπούλου, όπως και η άλλη αγαπητή συνάδελφος, και να δει ποια είναι η αλήθεια. Με 1002 νούμερα, αναλυτικότατα, με εκτιμήσεις, με πραγματοποιήσεις, με αναθεωρήσεις, με ό,τι θέλει. Να δει τι εισπράτεται, τι δαπανάτε, ποιο είναι το ταμιακό κενό, ποια είναι τα όσα είπε και ο κύριος Σταϊκούρας και τελειώνει υπόθεση. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούμε στη Βουλή ερωτήσεις εντυπωσιασμού όταν οι απαντήσεις βρίσκονται σε γραπτά στοιχεία και είναι διαθέσιμα στον οποιονδήποτε. Στο όλη η πλάτη, να βάλουν όλη η πλάτη. Αυτό το άκουσα στους δημάρχους και στους περιφερειάρχες. Δηλαδή καθώς συζητήσαμε, κάθισα 5-6 ώρες, δεν θυμάμαι πόσο. Απάντησα όλες τις ερωτήσεις. Δεν έχει σημασία που διαφωνήσαμε. Αλλά μπορώ να σας πω, πίσω από αυτή τη συζήτηση που έγινε και υπάρχει αν θέλετε και τα ανθρώπινα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν εδώ τη σχέση, αν θέλετε πιστεύετε, αν θέλετε μην το πιστεύετε. Συγκρουστήκαμε με κάποιους, μιλήσαμε με κάποιους, κάποιοι μίλησαν έντονα, αλλά τελικά όπως είδατε, ενδεχομένως αν είδατε, άρχισε με ένταση όποια ζήτηση με τους δημάρχους, αλλά κατέληξε σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, όχι κατέληξε, συνέχισε και κατέληξε. Μπορώ να σας πω στο τέλος, παρά το γεγονός ότι με κάποιους διαφωνήσαμε, ήρθαν και μου είπανε δύο καλές κουβέντες. Κάποιοι χαμογελώντας με αποχαιρέτησαν, που σημαίνει ότι πέρα από τις εντάσεις που ζούμε, υπάρχει ένα σύνολο ανθρωπίνων σχέσεων, ακόμα και με άγνωστους ανθρώπους, που σε τελική ανάλυση αλλάζουν πάρα πολλά στοιχεία μιας διαπραγμάτευσης, μιας κουβέντας, μιας συζήτησης, ακόμα και αν αυτή αναφέρεται σε ένα σύνολο θεμάτων, όπου κατά το 80%-90% υπάρχει μια διαφωνία. Είπανε, θα βάλουν πλάτη. Και ο πρόεδρος είπε και ο περιφερειάρχης. Ποια είναι αυτή η πλάτη? Ή βάζεις πλάτη και το εννοείς, ή λες ότι θα ήθελα να βάλω πλάτη, αλλά διαφωνώ με κάποια πράγματα και δεν βάζεις πλάτη. Αλλά όλοι είπαν ότι θέλουμε να βάλουμε πλάτη. Όλοι είπαν ότι αν η πατρίδα αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, τότε να πάρουμε, να συμμετέχουμε. Και θεώρησα βέβαια μετά την τόσο ωραία συζητήσεις. Και έγιναν ωραίες συζητήσεις και ακούστηκαν ωραία πράγματα. Και μέρος των δημάρχων. Τα σημείωσα όλα. Δεν νομίζω ότι θα ξανακούσω κάτι καινούριο σε αυτή τη συζήτηση που θα γίνει τώρα. Αποκλείεται να ακούσω κάτι καινούριο. Είχα την αίσθηση ότι φεύγοντας και με το κλίμα που είχε διαμορφωθεί, ότι κάπου θα κατέληγα στην άποψη ότι εν πάση περιπτώσει θα βάλουμε πλάτες και θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Βγήκε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Έρχομαι και σε ένα προσωπικό θέμα. Εντάξει, και το χιούμορ στην πολιτική χρειάζεται βέβαια, αλλά θα απαντήσω.
Και θεωρώ ότι ο κύριος Σταϊκούρας δεν αναφέρθηκε σε αυτό, γιατί γνωρίζει καλά το τι γίνεται στο λογιστήριο του κράτους. Είπατε ότι είπα το πρωί. Δεν είπατε ακριβώς τι είπα το πρωί, θα πω εγώ ακριβώς τι είπα το πρωί. Ότι οι αποκλήσεις των εσόδων και των δαπανών μας δημιουργούν ένα κενό της τάξης των 400 εκατομμύριων. Όχι, όχι. Αναφέρομαι στον κύριο Δήμα και στην κυρία Σημακοπούλου και, και στον κύριο. Ναι, ναι, εσείς δεν αναφερθήκατε σε αυτό. Ναι. Ότι είπα ότι υπάρχει ένα κενό 400 εκατομμυρίων, αυτό βέβαια το βλέπω εδώ και ένα αρκετό χρονικό διάστημα. Το βλέπω την τελευταία εβδομάδα. Αυτό είναι το οποίο μαζί με κάποια άλλα στοιχεία οδήγησαν στο να, στο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και λέτε μετά από μια μισή ώρα, βγαίνω και λέω τα βρήκα. Μπορεί να θεωρείται υπερβολικό, αλλά σας βάζω τα πράγματα όπως είναι. Η διαπίστωση ότι υπάρχει πρόβλημα λόγω αποκλήσεων γίνεται, μπορώ να σας πω, από την ημέρα του Πάσχα και λίγο πιο πριν. Από εκεί και μετά ετοιμάζομαι εγώ για να βρω τα χρήματα. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να έχω την πράξη νομοθετικού περιεχομένου την Παρασκευή για να αρχίζω να επικοινωνώ με κάποιους φορείς για να δω πού θα βρω χρήματα. Σαφώς και άρχισα πολύ πιο νωρίς. Και από την προηγούμενη Πέμπτη, αν όχι Τετάρτη, άρχισα να ψάχνω. Συνεννόηση με τα ταμεία υπήρχε πριν την υπογραφή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, γι' αυτό κιόλας τα βάλαμε ως εκούσια συμβολή. Που σήμαινε ότι γνώριζα ότι κάποια ταμεία από την Παρασκευή ότι θα μου δώσουν κάποια χρήματα. Και συνεχίζω να ψάχνω όπως πρέπει να ψάχνω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Και κάποια ώρα Τετάρτη το πρωί, γιατί αυτά περιγράφτηκαν βέβαια, κάποιοι που τα έπιασαν όλο το σύνολο της περιγραφής δεν έκαναν κάποια σχόλια. Κάποιοι που θυμούνται, ξέρετε, έτσι, μερικά κάποια σημεία, είναι εύλογο να κάνουν κάποια σχόλια. Και Τετάρτη που έχω μια σύσκεψη στο γραφείο μου με ένα σύνολο κόσμου για να δω τι ακριβώς γίνεται και πού πηγαίνω. Και διαπιστώνω Τετάρτη πρωί ότι βρίσκομαι περίπου σύμφωνα με αυτά που έχουν πει διάφοροι φορείς. Και μπορώ να σας πω ότι Τετάρτη βράδυ είμαι στο διπλάσιο. Είναι ένα σύνολο, δεν τα έχω γραμμένα. Είναι. Ο ΑΕ δεν είναι, είναι το ποιο είναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, είναι κάποιοι που προθυμοποιήθηκαν. Δεν είπα ότι τα είδα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα βρήκα, σημαίνει ότι ήρθαν κάποιοι και είπαν ότι εμείς, εν πάση περιπτώσει, σκεφτόμαστε ή θέλουμε να βοηθήσουμε και να βρούμε αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, ένα ταμείο μπορούσε να μου καλύψει, μπορώ να σας πω, όλο μου το πρόβλημα. Ένα ταμείο, αν ήθελε. Έτσι, ένα ταμείο που έχει 650 εκατομμύρια διαθέσιμα. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ταμεία. Το σαφάρι άρχισε εδώ και 5-6 μέρες. Έχουμε πίνακες οι οποίες παρακολουθούμε. Και παρακολουθούμε τι γίνεται και διάφοροι φορείς. Και στον απολογισμό τον πρωινό, είναι εύλογο ότι ήρθαν κάποιοι και είπαν ότι σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και ότι, εν πάση περιπτώσει, χρειάζομαι και άλλα χρήματα. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται. Πρέπει καταρχάς να ρωτηθούν. Αλλά έτσι κι αλλιώς πάλι και αυτό μπορεί ο καθένας να το δει μέσα από την κίνηση των λογαριασμών που δεν ξέρω αν άρχισαν να γίνονται ή από αύριο θα αρχίζουν να γίνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ως εκ τούτου δεν είναι υπερβολικό μετά από μιας εβδομάδας ψάξιμο, ενώ είμαι στο σπίτι μου και δίνω μία συνέντευξη και λέω ότι αντιμετωπίζω ένα κενό, όχι σήμερα, το κενό το οποίο το αντιμετωπίζω. Και πηγαίνω στο γραφείο, είμαι και αρκετά προβληματισμένος, μπορώ να σας πω, γιατί μέχρι χθες δεν είχα κάποια μηνύματα τα οποία να μου έδιναν κάτι. Και έχω έναν πρώτο απολογισμό, ο οποίος μου λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, το τρέξιμο της εβδομάδας που πέρασε προς το παρόν έχει δώσει κάποια αποτελέσματα. Οπότε το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζω των 2-3 ημερών φαίνεται ότι θα καλυφθεί. Δεν είναι υπερβολικά αυτά τα οποία σας περιγράφω. Και κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε ένα τέτοιο οργανισμό, όπως είναι, γελάει ο κύριος Σταϊκούρας, γιατί μπορεί να θυμάται κάποιες άλλες ιστορίες παρόμοιες, δεν νομίζω ότι είναι απίθανο. Βέβαια, ενδεχομένως να ήχησε υπερβολικά. Αυτό θα μπορούσα να το δεχτώ για κάποιον ο οποίος σου λέει τώρα ξαφνικά από εκεί που δεν έχεις πώς τα έχεις κτλ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν είναι μια πραγματικότητα που θυμίζει μύθο, είναι μια πραγματικότητα που δείχνει ότι όταν συστηματικά δουλέψεις, φτάνεις σε ένα αποτέλεσμα, σε έναν χρόνο που περιμένεις να φτάσεις. Σήμερα περίμενα να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Αν δεν είχα αυτό το αποτέλεσμα, έστω ως μορφή ότι είμαστε πρόθυμοι, έτσι ώστε να αρχίσει η διαδικασία της
οποιασδήποτε εκταμίευση μπορεί να σου πω, θα ήμουν πάρα πολύ προβληματισμένο. Έτσι. Αυτή είναι η ιστορία με τα 400 όπως ακριβώς την είδατε. Και δεν έχω λόγο βέβαια να σας πω και ψέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και